μέρα είναι αφιερωμένη στους μεγαλύτερους μαχητές της ζωής, στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Κάθε χρόνο περίπου 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο νοσούν από καρκίνο, από τα οποία μόνο ποσοστό 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή ιατρική φροντίδα. Το 80% από αυτά προέρχεται από χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος. Πάνω από 150.000 θάνατοι κάθε χρόνο θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευμένης θεραπείας σε όλα τα παιδιά. Τα συμπτώματα από τη στιγμή που θα αρχίσουν να εκδηλώνονται θα πρέπει έγκαιρα να αξιολογηθούν και να διαγνωστεί το παιδί ώστε να υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία. Οι γονείς θα πρέπει να απευθυνθούν στον παιδίατρο και οι παιδίατροι μας σήμερα αλλά και οι γενικοί γιατροί, οι περισσότεροι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι πολύ ενημερωμένοι και πολύ καλά εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να μπορούν να διακρίνουν τα συμπτώματα και τα σημεία εκείνα τα οποία χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση ή παραπομπή σε ειδικό και σε ειδικό τμήμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα περισσότερα συμπτώματα και σημεία τα οποία μπορεί να εμφανίζονται πρώτα σε ένα παιδί που τελικά η διάγνωσή του θα είναι ένα νεοπλασματικό νόσημα, μπορεί να είναι τα περισσότερα, στο 80-85% των περιπτώσεων, συμπτώματα και σημεία που είναι πολύ συχνά και σε άλλα νοσήματα στα παιδιά. Ωστόσο, ο καρκίνος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας δεν είναι κάτι που μπορούν να προβλέψουν ο γονέας ή ο παιδίατρος, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Δεν υπάρχουν προδιαθεστικοί παράγοντες, δεν υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Άρα, όλη μας η προσοχή είναι στην έγκαιρη διάγνωση όταν αρχίσουν να υπάρχουν συμπτώματα και ευρήματα για τα νοσήματα αυτά. Η έγκαιρη αντιμετώπιση και εξειδικευμένη θεραπεία που μπορούμε να λέμε σήμερα ότι οδηγεί στην ίαση τα περισσότερα παιδιά. Σύμφωνα με στοιχεία, ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στην παιδική ηλικία είναι η λευχαιμία που αναπτύσσεται στον μυέλο των οστών και η οποία ευθύνεται για το 1/3 των καρκίνων σε παιδιά. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία, 8 στα 10 παιδιά που εμφανίζουν σήμερα λευχαιμία θεραπεύονται και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Στην Ευρώπη ζουν πάνω από 500.000 ενήλικες που αντιμετώπισαν κάποιο είδος παιδικό ή εφηβικό καρκίνο και βγήκαν νικητές. Εν τω μεταξύ, όσο περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των εθελοντών δοτών μυέλου των οστών, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα να βρεθεί ο κατάλληλος συμβατός δότης για κάποιον ασθενή. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως τα τελευταία 6 χρόνια στην Ελλάδα οι εθελοντές δότες μυέλου των οστών ξεπέρασαν τους 110.000.